Μια καταιγίδα εξελίξεων αποκαλύπτει εμέσω πλήν σαφώ η δημοσιοποίηση του αληθινού σεναρίου τουρκική πολιεθνική ασκήσεω με την ονομασία Ανατόλια Νίγλ από δυτικά μέσα μαζική ενημέρωση, φανερώνοντα τα υποχθόνια τουρκικά σχέδια κατά Ελλάδο και των Αμερικανικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ω γνωστόν, η τουρκική πολεμική αεροπορία φιλοξένησε την πολιεθνική άσκηση Ανατόλια Νίγλ στην τρίτη πτέρυγα μάχη στο Εικόνιο. Η άσκηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ 21 Ιουνίου και 2 Ιουλίου στην τουρκική ενδοχώρα έω τα παράλια του Αιγαίου και κυρίω εκεί για συγκεκριμένο όπω κατανοούμε λόγο. Σε αυτήν συμμετείχαν εκτό τη τουρκική πολεμική αεροπορία αεροσκάφη των αεροπορικών δυνάμεων των Ισλαμικών χωρών του Κατάρ, του Αζερμπαϊτζάν και του Πακιστάν. Σίγουρα όχι τυχαία. Εκτό από αυτέ τι δυνάμει, καμία χώρα του ΝΑΤΟ δεν ήταν παρούσα με δικά τη αεροσκάφη. Στρατιωτικοί παρατηρητέ από Μπαγκλαντέ, Λευκορωσία, Βουλγαρία, Μπουρκίνα, Φάσο, Γεωργία, Ιράκ, Σουηδία, Κωσυφοπαίδιο, Λίβανο, Ουγγαρία, Μαλαισία, Νιγηρία, Ρουμανία, Τινησία, Ουκρανία, Ομάν, Ορδανία και Ιαπωνία παρακολούθησαν επίση την όλη άσκηση. Το σενάριο, το οποίο δεν γράφεται ποτέ τυχαία, τη τουρκική αεροπορική ασκήσεω που αποκαλύπτει δυτικό μέσο μαζική ενημέρωση με εξειδίκευση σε αεροπορικά ζητήματα, ενέδειξε σοβαρά ζητήματα ω προ το τι ετοιμάζονται όλοι αυτοί με θέα το Αιγαίο και την ελληνική επικράτεια, με δηλωμένη την τουρκική σφοδρότατη ενόχληση για την παρουσία Αμερικανικών δυνάμεων σε Αλεξανδρούπολη, Στεφανοβίκιο αλλά και αλλού το σενάριο εκπαίδευση των πολεμικών αεροπορικών δυνάμεων των Ισλαμικών χωρών αναφέρει την παρουσία δύο φανταστικών χωρών. Του Γαλάζιου, δημοκρατική κυβέρνηση με σημαντική στρατιωτική δύναμη και συμμάχου κορυφαίε χώρε παγκοσμίω, που είναι σε μεγάλη ένταση με το κόκκινο κράτο. Μια φτωχή χώρα, αλλά με ισχυρή στρατιωτική δύναμη που βρίσκεται σε πορεία ανάδειξή τη σε περιφερειακή δύναμη, η οποία όμω κυβερνάται από στρατιωτικού μετά από πραξικόπημα. Μπορούμε να γράψουμε πολλά, αλλά εκτιμάται ότι είναι αρκετά πασιφανέ σε ποιε χώρε ακριβώ αναφέρεται το σενάριο των Τούρκων επιτελών τη πολεμική αεροπορία, με θέα όπω αναφέρθηκε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι στόχοι τη άσκηση είναι να προετοιμάσουν του πιλότου των χωρών που συμμετείχαν καθώ και το προσωπικό αεράμινα σε ένα όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικό επιχειρησιακό σενάριο, αναπτύσσοντα συνδυασμένε επιχειρησιακέ διαδικασίε με στόχο να υπάρξουν οι ελάχιστε απώλειε, αυξάνοντα ταυτόχρονα την αποτελεσματικότητα των αεροπορικών δυνάμεων με τακτικέ πτήσεων σε μεγάλα εναέρια πακέτα αεροσκαφών, όπω ονομάζονται στη γλώσσα των πιλότων. Τέλο, η όλη εκπαίδευση των συμμετεχόντων αφορά την κοινή στρατηγική και δράση πιλότων και αεροσκαφών κάτω από τουρκική διοίκηση στο τουρκικό έδαφο. Στην ίδια την Τουρκία, υπό την πλήρη κυριαρχία του Ερντογάν, παρατηρείται μια σαφή πορεία προ τον Ισλαμισμό τη κοινωνία, ενώ ο Τούρκο πρόεδρο δεν είναι ενεργεί ω δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο, αλλά ω Σουλτάνο, επικεφαλή ολόκληρου του Ισλαμικού και Τουρκικού κόσμου. Η Άγκυρα φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια παντουρκική ένωση του ΡΑΝ, προσπαθώντα να ενώσει όλε τι τουρκογενεί χώρε γύρω τη, δηλαδή το Αζερβαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν, το Κυργιστάν και το Καζακστάν. Η Άγκυρα έχει τα δικά της συμφέροντα όμως και στην Κρυμαία, το Ταταρστάν και την Πασκαρία. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη είναι πολύ σημαντική για εμάς.